Νέο δόγμα μάχη στην Ουκρανία εξήγηλε επίσημα ο στρατηγός Σεργέη Σουροβίκιν, διοικητής των Ενωμένων Στρατιωτικών Διοικήσεων Ανατολής και Νότου των Νεογέννητων Ρωσικών Δημοκρατιών. Σύνθλιψη του αντιπάλου με έμφαση στις πυραυλικές και αεροπορικές επιδρομές, κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που εφάρμοσαν οι συμμαχοί του στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του χιτλερικού καθεστώτος και το ΝΑΤΟ κατά της Ιουγκοσλαβίας το 1999. Η δήλωσή του ήταν σαφής. «Δεν προτίθομαι να θυσιάσω κι άλλους Ρώσους στρατιώτες σε έναν ανταρτοπόλεμο με τις φανατικές ορδές που πολεμούν με όπλα του ΝΑΤΟ. Έχουμε αρκετή δύναμη και τεχνολογικά μέσα για να προκαλέσουμε την ολοκληρωτική παράδοση της Ουκρανίας». Πρόκειται για πρωτοφανή δήλωση. Πρώτη φορά ένας Ρώσος αρχιστράτηγος προχωρά σε μια τέτοια πολιτική δήλωση και προαναγγέλει ισοπαίδωση της Ουκρανίας προκειμένου να προστατευτούν οι ζωές των Ρώσων στρατιωτών. Παράλληλα, συμπλήρωσε με τη δήλωσή του ότι για τους εχθρούς της Ρωσίας το πρωινό δεν ξεκινάμε καφέ. Προφανώς για να υπάρξει παράδοση της Ουκρανίας μόνο με βομβαρδισμούς, αυτό που έρχεται δύσκολα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί.